Και ο κύριος Νουλέζας είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Νουλέζα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Θα κάνουμε ένα-δύο ερωτήματα χωρίς αντιδικίες. Δεν το θέλω γιατί είναι ιερό το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε με τον τρόπο με τον οποίο ρωτάμε, που μερικές φορές από ανθρώπινο ενδιαφέρον μπορεί να ξεφεύγει, κύριε Νουλέζα, και πιστέψτε μας, αυτό είναι. Κατά βάθος, και εσείς ο ίδιος ως άνθρωπος, εάν είσαστε στη θέση μας, ακριβώς τα ίδια συναισθήματα θα είχατε. Έτσι, και τα ίδια να ξεκινήσουμε από αυτή την κίνηση που κάνατε και θέλατε να κάνετε ένα δώρο στη μικρούλα. Υπήρξαν αρκετά σχόλια ότι ήταν μια κίνηση σκοπιμότητας και μάλιστα μας έλεγε η κυρία Νάσογλου ότι δεν στείλατε τον δώρο. Δημοσιοποιήσατε την πρόθεσή σας και η δημοσιοποίηση είναι ύποπτη. Και υπήρξε και αντίδραση και από τον αδελφό της μικρούλας. Θα ήθελα παρακαλώ την απάντησή σας. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Στοιχείο της δημοκρατίας είναι να ακούγονται και οι δύο πλευρές. Βεβαίως, ναι. Ακούστε λιγάκι. Η ανθρώπινη, ευαίσθητη και αυθόρμητη ενέργειά μου να αγοράσω μία τσάντα και δύο παιδικά βιβλία, μία τσάντα μπάρμπι και δύο βιβλία για την ανήλικη μαθήτρια, όπως πρέπει ορθότερα να την αποκαλούμε, δεν υποκρύπτει καμία απολύτως σκροπιμότητα. Καταρχήν, επειδή είναι πάρα πολύ επιθετικές οι δηλώσεις της συναδέλφου Θεσσαλονίκης, και λυπούμε ειλικρινά πάρα πολύ γι' αυτό. Και του αδελφού της. Νομίζω ότι θα πρέπει εντός εισαγωγικών να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και σε ό,τι αφορά προς την πλευρά των δικηγόρων, γιατί δέχτηκα επίθεση και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και δυσμενή σχολιασμό. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό το κλίμα αντεγκλήσεων, εντάσεων, διενέξεων, διαξηφισμών δεν βοηθάει. Δεν ταιριάζει, δεν βοηθάει. Καταρχήν δεν δείχνει έμπρακτα σεβασμό στην ανήλικη μαθήτρια, δεν δείχνει σεβασμό στις αρχές και στις αξίες της κοινωνίας αυτής και του κώδικα διοντολογίας των δικηγόρων. Εγώ είμαι σε θέση άμυνας. Κύριε Νουλέζα, τόσο για λογαριασμό της κατηγορούμενης, η οποία δέχεται ένα κύμα επιθέσεως από την πρώτη στιγμή όπου η πολιτική αγωγή μιλάει και για πρόσθετες πολύ βαριές κατηγορίες χωρίς ακόμη να έχουν αυτές... Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Και βεβαίως, και ενώ βρίσκονται στο στάδιο δικαστικής και αστυνομικής διερεύνησης. Κύριε Νουλέζα, κύριε Παπαδάκη, μία κουβεντούλα μόνο. Παρακαλώ. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, είμαι στρατιώτης, υπηρέτης της δικαιοσύνης. Είμαι υπερασπιστής. Όπως λέμε στη γερμανική ποινική διάλεκτο, είμαι Strafverteidiger. Εγώ έχω αυτές τις αρχές. Δεν επιλέγω ποτέ να είμαι πολιτική αγωγή. Νουλέζα, ή να παριστάνω τον εισαγγελέα. Εκείνο το οποίο σας καταλογίζεται είναι η πρόθεσή σας να δημοσιοποιήσετε το γεγονός. Λέει η άλλη πλευρά. Απαντήσω. Λέει η άλλη πλευρά ότι η μικρούλα μαθήτρια, όπως την αποκαλέσατε, έχει δεχτεί πολλά δώρα. Δεν βγήκαν όμως άνθρωποι να πούνε ότι εγώ έστειλα δώρα, εγώ έστειλα δώρα, εγώ έστειλα δώρα. Θα εξηγήσω. Ποια είναι η ανάγκη της δημοσιοποίησης αυτής της κίνησής σας. Θα σας εξηγήσω. Ενδεχομένως η ανακοίνωση της πρόθεσής μου να στείλω μέσω των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών που εύχομαι να υπάρχουν και να λειτουργούν για την περίπτωση αυτής της, αυτού του κοριτσιού, που πρέπει όλοι να σταθούμε με σεβασμό και ενδιαφέρον και αγάπη απέναντί της, και το λέω και για τον εαυτό μου αλλά και για όλους τους άλλους. Ακούστε, είναι καθαρά ανθρώπινο συμβολικό χαρακτήρα. Δείχνει ότι θέλω να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να υπάρξει μια ενέργεια, μια πρωτοβουλία εκεχηρίας, αν μου επιτρέπετε να πω αυτόν τον όρο, να χρησιμοποιήσω απέναντι στην πλευρά της κυρίας Ανάσογλου ή του κύριου Κούγια, και σε ό,τι αφορά την μικρή δείχνει, διότι πάνω από την εγώ την προσεγγίσω με περισσή ευαισθησία, συμπάσχω και με την ίδια και με την οικογένεια. Μετανιώσατε για τη δημοσιοποίηση της ενέργειάς σας αυτή. Η ανακοίνωση της πρόθεσής μου τις επόμενες μέρες, αυτά που αγόρασα να τις τα στείλω, ενδεχομένως να είναι εσφαλμένη, γιατί δυστυχώς παρερμηνεύτηκε, παρεξηγήθηκε, και νομίζω αυτό γίνεται κακόβουλα.
Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν κύριε Παπαδάκη, ότι έχω τεράστια ευαισθησία, μεγάλη υπέρμετρη αγάπη για τα παιδιά που δεν έχω αποκτήσει ο ίδιος. Έχω βέβαια ανιψιές που τις αγαπώ και δεν επιδιώκω να πετύχω τίποτα περισσότερο από το να τις δείξω ότι την περιβάλλω με αγάπη, με ενδιαφέρον, με ευαισθησία και είναι και μία προτροπή προς όλους τους συνανθρώπους, όλους τους μας ακούνε, να τις δείξουν ανάλογα συναισθήματα. Γιατί αυτή η οικογένεια, νομίζω, και βλέπετε ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω αρνητικά την οικογένεια, τη μητέρα, τον πατέρα. Μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε. Για αυτό θα αποφασίσουν οι δικαστήρια. Εδώ. Οι αρμόδιες αρχές. Και ας μείνουμε σε αυτό, να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση και δεσμευόμαστε. Και κύριε Παπαδάκη, το μόνο που της εύχομαι, όπως έγραψα, μακάρι να ζήσεις έναν καλύτερο και ομορφότερο κόσμο. Αυτή είναι και η ευχή και να είναι πάντοτε χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και η ευχή η δική μας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νουλέζα. Ήταν η πιο ήρεμη επικοινωνία. Ήταν η πιο ήρεμη επικοινωνία που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.